Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, έπειτα από σχετική ερώτηση, κατέστησε σαφέ πως συμμερίζεται πλήρω την ανησυχία εξαιτία τη ξεκάθαρη προθέσεω ορισμένων τόσο στην Αλβανία όσο και στο Κωσυφοπαίδιο για τη δημιουργία τη λεγόμενη Μεγάλη Αλβανία δια της συγχωνεύσεω δύο αλβανικών κρατών. Αυτά τα σχέδια δεν μπορούν παρά να χαρακτηριστούν υπονομευτικά. Η αδίποτε μυστική αναθεώρηση των συνόρων στην περιοχή είναι εξορισμού καταστροφική για την ήδη εύθραυστη σταθερότητα σε αυτό το τμήμα της Ευρώπης, όπου υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν όσον αφορά στην υπέρβαση των συνεπειών των συγκρούσεων και των πολέμων τη δεκαετία του 1990. Ανέφερε η υπηρεσία τύπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η ρωσική διπλωματία ξεκαθάρισε πω η μόνη βιώσιμη λύση του προβλήματο του Κωσυφοπεδίου πρέπει να αναζητηθεί στην βάση του διεθνού δικαίου και πρωτίστω του ψηφίσματο 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο κατοχυρώνει μεταξύ άλλων την εδαφική ακαιρεότητα τη Σερβία με την αυτόνομη επαρχία Κωσυφοπεδίου και Μετοχίων στην κυριαρχία τη. Ειδικά προ την κατεύθυνση αυτού του εγγράφου μπορούν και πρέπει να διεξαχθούν οι συνομιλίε Βελιγραδίου και Πριστίνα, ξεκαθαρίζει η Μόσχα, προσθέτοντα ότι το αποτέλεσμά του πρέπει να αποτελέσει μια μακρόχρονη λύση, η οποία θα ικανοποιεί τη σερβική πλευρά και θα τύχει τη εγκρίσεω του Συμβουλίου Ασφαλεία του ΟΗΕ. Η ρωσική διπλωματία τονίζει ότι η τροφοδότηση του σοβινισμού, η συστηματική καταπίεση του σερβικού και λοιπού μη αλβανικού πληθυσμού, οι διώξει σε βάρο τη σερβική Ορθοδόξου Εκκλησία μαρτυρούν αφαιρεγκιότητα. Πού είμαστε, ρε παιδιά. Σιβηρία. Στο καλό. Πίστευτο.